Αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς, ιστοριογράφους και γεωγράφους, κυρίως τον Στράβωνα και τον Παυσανία. Τα ερείπια της οχύρωσής της περιγράφονται από περιηγητές και ερευνητές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, οι οποίοι ταύτισαν την Ακρόπολη με την αρχαία Μηδαία. Οι πρώτες δοκιμαστικές ανασκαφές στην Ακρόπολη έγιναν το 1939 από το Σουηδό αρχαιολόγο και ερευνητή της Αργολίδας, Άξελ Πέρσον, ο οποίος ήταν ο ανασκαφέας των Δεντρών και του άλλου μεγάλου μυκηναϊκού κέντρου, της Ασίνης. Οι δοκιμαστικές αυτές ανασκαφές διακόπηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξανάρχισαν για λίγο όμως, δοκιμαστικά, το 1963 ως ελληνοσουηδική ανασκαφή πλέον. Οι συστηματικές όμως ανασκαφές στην Ακρόπολη της Μηδαίας άρχισαν πολύ πρόσφατα τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζονται έως σήμερα, και λέω πολύ πρόσφατα σε σύγκριση με τις έρευνες στις δύο άλλες μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις, τις Μυκήνες και την Τήρινθα, όπου εκεί οι έρευνες άρχισαν έναν αιώνα περίπου νωρίτερα. Πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως πολλά από τα μνημεία της Ακρόπολης και έδειξαν ότι πρόκειται για ένα μεγάλο μυκηναϊκό κέντρο όπως οι Μυκήνες και η Τήρινθα. Καθαρίστηκε η δυτική πύλη, η οποία βρισκόταν θαμένη κάτω από τα ερείπια της για αιώνες. Καθαρίστηκε ακόμα και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πύλης, καθώς και η ράμπα που οδηγούσε στην πύλη και η οποία δεν ήταν ορατή πριν από τις ανασκαφές. Αποκαλύφθηκαν πολλά από τα οικοδομικά συγκροτήματα της Ακρόπολης μέσα στον οχυρωμένο χώρο, πολλά από αυτά χτισμένα σε επαφή με το τείχος. Όλα αυτά τα συγκροτήματα, καθώς και μεγάλα τμήματα της οχύρωσης και οι πύλες, καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον μεγάλο σεισμό που έγινε στη Μηδαία στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. Ο ίδιος σεισμός έπληξε και κατέστρεψε σοβαρά την Ακρόπολη της Τήρινθος και λιγότερο τις Μυκήνες. Η ανασκαφική έρευνα των οικοδομημάτων στο εσωτερικό της Ακρόπολης ήταν πολύ χρήσιμη, διότι συναντήσαμε αδιατάρακτη στρωματογραφία, πράγμα που μας έδωσε τη δυνατότητα να χρονολογήσουμε επαρκώς, ακριβώς θα έλεγα, την εποχή της χρήσης τους και της καταστροφής του. Δηλαδή, τα οικοδομήματα αυτά μετά την καταστροφή τους έμειναν καταπλακωμένα κάτω από τα ερείπια τους μέχρι που τα ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. Και αυτό είναι χρήσιμο ως προς τη χρονολόγηση για ιστορικές περιόδους του μυκηναϊκού πολιτισμού, όπως είναι ο τελευταίος αιώνας της ανακτορικής λεγόμενης περίοδου, όπου βλέπουμε τη μεγάλη ακμή των ανακτόρων. Η ανασκαφή πρόσφατη στη Μηδαία είχε και άλλο χρήσιμο ιστορικό συμπέρασμα, γιατί μας έδειξε ότι η Ακρόπολη πριν από την άνθησή της κατά τη Μυκηναϊκή εποχή είχε μία μακριά ιστορία, δηλαδή ήταν κατοικημένη συνέχεια χωρίς διακοπή
ήδη από την νεολιθική εποχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ένα άλλο μεγάλο κέντρο της προμυκηναϊκής εποχής, ισάξιο με την Τίρινθα και τη Λέρνα. Κατοικείται ήδη από την νεολιθική εποχή και είναι ένα σημαντικό οικισμός κατά την πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού. Στην μυκηναϊκή εποχή, όπως είπαμε, αποτελεί πλέον ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της μυκηναϊκής αργολίδας και η ακμή της συμπίπτει με τους αιώνες 14ο και 13ο και είναι πλέον ισάξια με τις άλλες δύο μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις, τις Μυκήνες και την Τίρνθα, και αποτελεί πιθανότατα και εκείνη την έδρα ενός ηγεμόνα. Οι πρόσφατες ανασκαφές επιβεβαίωσαν την μεγάλη θέση, τη σημαντική θέση που είχε ως τρίτου πόλου στο σύμπλεγμα των μυκηναϊκών ακροπόλεων της Αργολίδας και τον ουσιαστικό ρόλο που είχε στην προστασία και τον έλεγχο της έφορης αργολικής πεδιάδας. Οι ανασκαφές μέσα στον οχυρωμένο χώρο της Ακρόπολης έφεραν στο φως μεγάλα οικοδομήματα που δείχνουν ότι η Ακρόπολη κατά τη μυκηναϊκή εποχή θα ήταν πυκνοκατοικημένη. Στα οικοδομήματα αυτά υπήρχαν χώροι διαμονής αλλά και αποθήκες που ήταν απαραίτητες στην Ακρόπολη για την διαφύλαξη και τη διατήρηση των προϊόντων από την καλλιέργεια, καθώς και εργαστήρια. Ογκώδη πιθάρια βρέθηκαν, τα οποία δείχνουν την αποθήκευση μέσα στα πιθάρια αυτά δημητριακών, κρασιού και λαδιού. Επίσης, οι ανασκαφές έφεραν στο φως πρώτες ύλες, ημίεργα έργα και απορρίμματα κατεργασίας, καθώς και υπολείμματα για την παρασκευή βαφών, τα οποία δείχνουν τη λειτουργία μέσα στην Ακρόπολη εξειδικευμένων εργαστηρίων. Βρέθηκαν υφαντικά βάρη τα οποία μαρτυρούν την χρήση της υφαντουργίας. Επίσης, πολλά σκεύη, χοντρότεχνα, πύληνα αλλά και άλλα λίθινα, όπως γουδιά, δείχνουν την παραγωγή της τροφής. Πολλά άλλα αξιόλογα ευρήματα ήρθαν στο φως, όπως η λεπτότεχνη, η άφθονη λεπτότεχνη κεραμική με διακόσμηση, αρκετά θραύσματα από τοιχογραφίες, πολλά πύληνα ειδόλια, χειροποίητα και τροχύλατα, κοσμήματα, σφραγιδόλυθη και σφραγίσματα. Επίσης βρέθηκαν και σπάνια πολύτιμα έργα εισαγωγής, όπως λέμε, που είχαν έρθει δηλαδή στην ιδέα από μακρινές περιοχές και ανάμεσα σε αυτά σημαντική θέση κατέχουν οι λεγόμενοι αποθηκευτικοί ψευδόστομοι αμφορείς, τους οποίους μεταχειρίζονταν για την αποθήκευση και τη μεταφορά κυρίως λαδιού και κρασιού. Οι αμφορείς αυτοί, οι οποίοι πολλές φορές έφεραν επιγραφές με τη μυκηναϊκή γραφή, την ονομαζόμενη γραμμική Β, οι επιγραφές αυτές αναφέρονταν στον παραγωγό ή στον κάτοχο
των προϊόντων αυτών, καμιά φορά και στον τόπο από όπου προερχόταν το προϊόν, και πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι τα αγγεία αυτά, τα οποία βρέθηκαν σε αυθονία και στις δύο άλλες μεγάλες ακροπόλεις, της Μυκήνας και την Τίνθα, προέρχονταν από την Κρήτη, δηλαδή είχαν σταλεί από την Κρήτη με τα προϊόντα τους στα μεγάλα κέντρα, και όχι μόνο της Αργολίδας, αλλά και σε άλλα ανακτορικά κέντρα της Μυκηνακής Ελλάδας, όπως είναι η Θήβα και η Πύλος.